Εδώ στην εκπομπή έχουμε προχωρήσει. Έχουμε πλάνα από πρώην, ναι, δεν έχουμε τέτοια. Ναι, κορίτσι μου, τι να με ρωτήσετε, αλλά. Εμείς έχουμε, καταλαβαίνεις τώρα. Α, κανένα θέμα, παιδιά, δεν πειράζει. Τέλειο. Λοιπόν, πάω στη δουλειά μου σήμερα, λες. Όχι, είστε καλά, κανένα θέμα. Ούτως ή άλλως, σας το έχω ξαναπεί. Πόσα χρόνια έχω χωρίσει με τον Βασίλη, πάρα πολλά. 6-7 σίγουρα. Όχι, παραπάνω. Είμαι με τον Φίλιππο 3. Έχω χωρίσει 7-8. Ναι, αλλά ξέρω ότι μιλάτε. Ναι, άμα τον δω έξω, θα του μιλήσω μια χαρά. Δεν κάνουμε παρέα. Όχι. Αλλά άμα τον δω, καλά άνθρωπος. Ήμασταν πόσα χρόνια μαζί. Χαίρομαι πολύ για την Κωνσταντίνα λοιπόν και τον Βασίλη, γιατί βλέπω και τον Βασίλη καλά. Μπορώ να καταλάβω από το πρόσωπό του, ξέρετε, και επειδή τον γνωρίζω. Και την Κωνσταντίνα. Πολύ καλά. Άντε και εσύ που πάρα, Κατερίνα μου. Τι να καλά, καλά τώρα πώς τα έκανα. Έλενα, τι λες. Πώς τα έκανα έτσι. Όπως τα έκανα. Δεν έχω. Παιδιά, δεν είμαστε εδώ Σουηδία. Απλά βλέπω δύο ανθρώπους και χαίρομαι καλά. Δεν έχω επικοινωνία. Απλά βλέπω ότι αυτή η σχέση θα προχωρήσει. Παιδιά, όταν κλείνουν οι κύκλοι δεν μας ενοχλεί τίποτα. Και ο καθένας προχωράει το δρόμο. Και χαίρεσαι κι αν είσαι άνθρωπος ο οποίος. Εκτιμά του ανθρώπου που έχει υπάρξει μαζί. Χαίρεσαι αυτή. Και εγώ ξέρω ότι και ο Βασίλης είναι χαρούμενο, α πούμε, και εγώ καλά. Έτσι. Αυτό αυτούς βλέπουμε δύο κορίτσια που θέλουν να παντρευτούν και η Ήβη θέλει να παντρευτεί, ας τα πάρουν τα κορίτσια. Μια θα μείναν οι παντροί. Χάρη! Πάρτε τα κορίτσια. Μία δεν την παίρνει κανένα. Εδώ!